Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τουρκία ότι δεν θα δεχθεί παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για την συμφωνία κατασκευής του αγωγού EastMed που υπέγραψε μαζί με τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συνόδευσε ο Πρωθυπουργός τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Ελλάδα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό EastMed. Το πρόγραμμα του κυρίου Νετανιάχου άλλαξε λόγω της έντασης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και το φόβο αντιπίνων στο Ισραήλ. Έτσι αποφάσισε να αναχωρήσει εσπεσμένα και αντί να ξεναγηθεί στην Ακρόπολη, προτίμησε το Αρχαιολογικό Μουσείο όπου πήγε με μια ώρα καθυστέρηση. Η συμφωνία Μητσοτάκη-Νετανιάχου Αναστασιάδη για τον αγωγό EastMed που θα μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ευρώπη από το Ισραήλ μέσω Κύπρου, Ελλάδος και Ιταλίας πόνεσε την Άγκυρα. Υπενθυμίζουμε σε αυτούς που κάνουν τους σχεδιασμούς πως αυτού του είδους τα βρώμικα σχέδια, όπως και στο παρελθόν, θα αποτύχουν. Ισραήλ, Μουσορ, Ιουνανίστα αρασındaki bir mutabakat olarak gelmesi karşısında Türkiye Libya ile imzaladığı bu anlaşmayla bunu paramparça etmiştir. Kendisine Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως τους άδειασαν. Ο Αμερικανός πρέσβης είπε ότι η συμφωνία για τον EastMed είναι πολιτικά και διπλωματικά σημαντική και οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποστήριξαν. Ενώ το State Department μίλησε για παράνομη τουρκική δραστηριότητα στη Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε τα ποικίλα εμπορικά βιώσιμα μέσα για να προωθήσουμε την αγορά των υπεράκτιων πόρων της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε καναδική εφημερίδα, δήλωσε έτοιμος για διάλογο με την Τουρκία, ακόμη και προσφυγή σε διεθνή δικαιοδοσία, αλλά προειδοποίησε. Δεν θα επιτρέψουμε καμία τουρκική δραστηριότητα που να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Την Κυριακή αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τρίτη θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μόλις επιστρέψει, θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με κάθε έναν από τους πολιτικούς αρχηγούς ξεχωριστά. Για να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα και για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Ο Νίκος Δέδειας συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και ενημέρωσε τον ΗΠΑ, το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη συμφωνία, καθώς οι Βρυξέλλες χρηματοδότησαν τις μελέτες για τον αγωγό. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα έκανε το τραπέζι στην Άντρια Αναστασιάδη και τη Σάρα Νετανιάχου, που συνόδευσαν τους δύο ηγέτες στην Ελλάδα για την υπογραφή της συμφωνίας του EastMed. Ο Ταγίπ Ερντογάν βρίσκει απέναντί του την τριμερή συμμαχία Ελλάδος-Ισραήλ και Κύπρου στην απόφασή του για αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη. Με κοινή τους δήλωση, Κυριάκος Μητσοτάκης, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Νίκος Αναστασιάδης κατηγορούν τον Τούρκο πρόεδρο για παραβίαση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι η απόφαση της Άγκυρας απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή. Απέναντι στην πολιτική Ερντογάν όμως βρίσκονται και πολλοί Τούρκοι πολίτες. Τείχος απέναντι στην αυθαίρετη πολιτική του Ερντογάν υψώνουν Μητσοτάκης, Νετανιάχου και Αναστασιάδη, στυλιτεύοντας την εμπλοκή του στα εσωτερικά της Λιβύης. Η απόφαση της Τουρκίας να αναπτυχθούν στρατεύματά της στη Λιβύη αποτελεί επικίνδυνη απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα. Η Άγκυρα πρέπει να απέχει από μια τέτοια ενέργεια, η οποία παραβιάζει κατάφορα την εθνική κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Λιβύης. Λίβοι βγαίνουν στους δρόμους της Βεγγάζης κατά της έγκρισης της τουρκικής βουλής για αποστολή στρατευμάτων. Δεν πουλάμε τη χώρα, μας διαμηνύει ο εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της Ανατολικής Λιβύης. Ο Ερντογάν δεν βρίσκει αντίσταση μόνο από την τουρκική αντιπολίτευση, αλλά και από τους Τούρκους πολίτες που του ζητούν να κάνει πίσω. Προς το παρόν πάντως η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει για το πώς θα κινηθεί, ούτε έχει ανακοινώσει χρονοδιαγράμματα. Πάμε στο μεγάλο θέμα που μας συγκλώνει σε όλους χθες, φως στην τραγωδία στην Πεύκη, όπου η μητέρα πέταξε το κοριτσάκι της από την ταράτσα και στη συνέχεια έπεσε και η ίδια, θα ρίξουν οι καταθέσεις συγγενών, αλλά και συναδέλφων της νηπιαγωγού. Το ρεπορτάζ που θα δείτε είναι του Βαγγέλη Γκούμα και της Στασούλας Παπα-Νικολάου. Οι καταθέσεις της οικογένειας αλλά και των φίλων της νηπιαγωγού αναφέρουν ότι τον τελευταίο καιρό η ψυχολογία της δεν ήταν καλή. Οι αρχές, όσο και αν έψαξαν, δεν βρήκαν σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν να πετάξει το παιδί της από την ταράτσα και να πέσει και η ίδια.
Φέρεται όμως να έχει πει στους οικείους της: «Δεν αντέχω άλλο», αναφερόμενη στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε η κόρη της, καθώς ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες. Είναι η στιγμή που ο τραγικός πατέρας μπαίνει στο σπίτι του. Τον κρατούν για να μην καταρρεύσει. Θρηνεί για το κοριτσάκι του και τη γυναίκα του. «Γιατί μου το έκανες αυτό», μονολογεί. Λίγη ώρα πριν, οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ μετέφεραν πρώτα τη μητέρα και μετά το παιδί τους στα ασθενοφόρα. Ήταν και οι δύο νεκρές. Ο πεθερός της νηπιαγωγού ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο. Όλη η οικογένεια προσπαθεί να καταλάβει γιατί συνέβη η τραγωδία. Εγώ δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εσείς μιλούσατε. Ούτε είχε πει ότι θα το κάνω, ούτε φαίνονταν να το κάνει, γιατί προχθές είμαστε μαζί. Τι σας έλεγε? Και πίναμε. Γελάγαμε. Λεντάγαμε. Πίναμε. Τίποτα δεν έλεγε. Ήταν λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Η 32χρονη νηπιαγωγός βγαίνει από το διαμέρισμά της στην πολυκατοικία που βλέπετε μαζί με την κόρη της. Ανεβαίνει στην ταράτσα. Πετά το παιδί της σε αυτό το σημείο και στη συνέχεια πέφτει και ίδια σε άλλο σημείο. Τραγική ηρωνία, λίγα λεπτά πριν είχε μιλήσει με τον άντρα της που ήταν στη δουλειά του. «Είμαστε καλά», του είπε. Λίγη ώρα αργότερα η κουνιάδα του τον ειδοποιεί ότι στο σπίτι του έγινε ληστεία. Αδυνατή να του πει την τραγική αλήθεια. Εκείνος ειδοποιεί τους γονείς του που μένουν κοντά τους. Μετά με παίρνει και μου λέει: «Μαμά, τι, δεν είναι κλέψιμο?» Λέω: «Τι ήταν?» Λέω: «Παιδί μου, άσε», λέει, «μάνα, λέει, χάμω, λέει, σκοτωμένη, λες, τύπου στον δρόμο». «Τι λες, βρε παιδάκι μου», λέω. Μου λέει: «Ναι». Αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του σπιτιού, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι συνομιλούν με το σύζυγο και πατέρα της 5χρονης μικρής. Τι ζόρι τράβηγε η καψερή για να πετάξει το παιδί και να πέσει και εκείνη. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η 32χρονη νηπιαγωγός δεν άνταξε ότι το παιδί της ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες. Και λέγαμε ότι η γυναίκα έχει έναν φοβερό σταυρό που δεν είναι εύκολο να το περάσει. Γιατί το παιδάκι αυτό ήταν, μπορεί αυτή τη στιγμή να ήταν 5 ετών, θεία. Αλλά το παιδάκι όταν το βλέπεις ήταν σαν να ήταν ούτε ενός ετών. Κάτω, παιδάκι, στεναχωριόταν. Δεν μίλαγε, δεν περπάταγε. Στον κόσμο το ξέρεις. Γιατί πιστεύετε ότι έκανε αυτό, τι την κίνηση? Ξέρω εγώ, πού να ξέρω. Για το παιδί που στεναχωρήθηκε, που ήταν έτσι και δεν μπορούσε να. Ξέρω εγώ, μάλλον. Αφού μέχρι τώρα έκρεκα και χτύπαγα το κεφάλι μου. Και όταν το κάνει το, με το παιδάκι, τι τη έφταγε? Και το πήρε αγκαλιά και πέσανε μαζί. Παρά τα προβλήματα με το παιδί, η μητέρα δεν το άφηνε στιγμή από κοντά της. Στις φωτογραφίες βλέπετε να το κρατά από το χεράκι του. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί και κρατούσε στην αγκαλιά τη μονάκριβη κόρη του. Στιγμές ευτυχισμένες με το μωρό τους. Εκείνη η νηπιαγωγός με απέραντη αγάπη για τα παιδιά. Ελάχιστοι είχαν καταλάβει ότι τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα. Δεν την έβλεπα για πολύ καλά. Δηλαδή. Είχε λίγο χαμένη γυναίκα. Η τραγωδία στην Πεύκη είναι η δεύτερη που συμβαίνει μέσα σε ελάχιστους μήνες. Τον περασμένο Μάρτιο, μια άλλη μητέρα έριξε στο νέο κόσμο το κοριτσάκι της από τον 5ο όροφο. Λίγη ώρα αργότερα έπεσε και η ίδια. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Θύμα διάρρηξης στο αυτοκίνητό του έπεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σίμος Κεδίκογλου. Οι δράστες άρπαξαν μεταξύ άλλων και το όπλο αστυνομικού. Ο Παναγιώτης Μπούσιος θα μας πει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Θα σας πω λοιπόν το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Θησίου χθες το μεσημέρι πριν από περίπου ένα 24ωρο. Ο κύριος Κεδίκογλου λοιπόν μαζί με τον αστυνομικό είχαν έρθει σε γνωστό μαγαζί της περιοχής προκειμένου οι άνθρωποι να γευματίσουν. Προφανώς λοιπόν κάποιος τους είδε να ανοίγουν το προπαγκάζ του αυτοκινήτου και να βάζουν στο πίσω μέρος ένα σακουαγιάζ. Κάποια στιγμή λοιπόν μεταξύ 3.30 το μεσημέρι και 6.00 το απόγευμα, άγνωστοι διέριξαν το αυτοκίνητο του βουλευτή. Μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος, πήραν κάποια προσωπικά του αντικείμενα, μία σακούλα με δώρα και κάποια γυαλιά. Πήραν όμως και το σάκο αγιάς που μέσα ήταν το όπλο του αστυνομικού. Τώρα, την αστυνομία λένε ότι ο αστυνομικός αυτός ήταν συνοδός του κ. Κεδίκογλου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν ήταν συνοδός και ότι απλά ήταν γνωστοί και είχαν έρθει απλά να γευματίσουν. Αμέσως μετά το περιστατικό, βέβαια, πρέπει να σου πω, Κατερίνα, ότι ο κ. Κεδίκογλου και ο αστυνομικός έκαναν την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του αστυνομικού για πλημελή φύλαξη οπλισμού και πρέπει να σου πω επίσης ότι υπάρχει και η σχετική διαδικασία διοικητική, μια ένορκη διοικητική εξέταση. Έγιναν κάποιες έρευνες στην περιοχή, καθώς υπάρχουν σχετικά κρούσματα εδώ στην περιοχή που ανοίγουν διάφοροι αυτοκίνητα. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το παραμικρό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λύθηκε τελικά το μυστήριο με την μοναδική κάτοικο της Κινάρου που είχαν χαθεί τα ίχνη της. Χθες στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό της, ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της. Σούπερ πούμα του πολεμικού ναυτικού προσεγγίζει την Κίναρο. Διασώστης κατεβαίνει με το ειδικό σχοινί στο πέτρινο λευκό σπιτάκι με την ελληνική σημαία της Κυραρινιός.
Μπαίνει τρέχοντας στο σπίτι για να εντοπίσει τη μοναδική κάτοικο του νησιού. Η 75χρονη δεν είχε δώσει σημεία ζωής για τρεις ημέρες. Ανακουφίζεται όταν αντικρίζει τελικά την κυρία Ρινιό να τον κοιτά και να του χαμογελά. Αυτό που τους είπε ότι παιδιά δεν έχω ρεύμα για να επικοινωνήσω καθόλου και για τρόφιμα έχω ακόμα για ένα-δύο μέρες. Αλλά ξεχάστε το, όχι. Η ίδια αρνήθηκε να εγκαταλείψει την ακριτική της εστία όταν ο διασώστης τη ζήτησε να την πάρουν μαζί τους για λόγους ασφαλείας. Όταν εκείνος επιστρέφει στο Σούπερ Πούμα, η εμβληματική κάτοικος του νησιού βγαίνει στην αυλή και χαιρετά το πλήρωμα του αεροσκάφους. Η κυρία Ρινιό Κατσοτούρχη δεν έχει ρεύμα εδώ και μέρες, ενώ λόγω των 9 εμποφόρων που πνέουν στην περιοχή δεν μπορεί να προσεγγίσει στο νησάκι κανένα πλώτο μέσο. Πριν από λίγη ώρα, ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού με εξειδικευμένους τεχνικούς έφτασε στο νησί για την αποκατάσταση των βλαβών του ρεύματος και των επικοινωνιών. Τώρα πλέον θα κάνω και εγώ πρωτοχρονιά. Την είδανε καλά, δεν την είδαν ταλαιπωρημένη? Όχι, όχι, καλά ήταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε προσωπικά χθες το πρωί με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή και του ζήτησε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό της 75χρονης και την αποκατάσταση της επικοινωνίας με το νησί. Στο μέτωπο του καιρού τώρα μπορεί ο χιονιάς των προηγούμενων ημερών να υποχώρησε στα ορεινά της Αττικής όμως και της Βοιωτίας. Τα χιόνια παραμένουν. Ο Λάμπρος Δεμερτζής βρίσκεται και στις Ερυθρές όπως και χθες, Λάμπρο, που είχαμε πάλι μια σύνδεση. Τι κατάσταση επικρατεί τώρα στην περιοχή? Η αλήθεια, Κατερίνα, πως βοηθάει και ο καιρός. Έχει βγάλει ένα λαμπερό ήλιο. Μας βοηθάει λιγάκι να λιώσουν τα χιόνια από τη μία. Από την άλλη, και οι κάτοικοι εδώ να προμηθευτούν και με το πετρέλαιό τους για τις επόμενες ημέρες που θα έρθει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα χτυπήσει την ίδια περιοχή. Πρέπει να σου πω ότι τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε κάποια στενά μέσα, τα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση ακόμη και δεν μπορούν να μπουν τα μηχανήματα να πάρουν το χιόνι, το οποίο, όπως βλέπεις και εσύ, είναι μεγάλες οι ποσότητες. Να σου πω ακόμη ότι βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη μία επιχείρηση της περιφέρειας με πιστριοφόρο όχημα για να φτάσει στο αποκλεισμένο χωριό του προφήτη Ηλία, το οποίο είναι σε απόσταση γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό, έξω από τις Ερυθρές. Δεν έχουν καταφέρει, δύο προσπάθειες έχουν γίνει, δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν, διότι το χιόνι φτάνει εκεί τα 3 μέτρα και ακόμη και τα ερπιστριοφόρα δυσκολεύονται. Χρειάζεται αρκετός χρόνος και αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι μοναχοί εκεί έχουν τις ανάγκες τους και σιγά σιγά και τα τρόφιμα, αλλά όπως μας είπαν και οι φιάλες υγραερίου για τη θέρμανσή τους τελειώνουν, και υπήρξε και η περίπτωση να ρίξουν τρόφιμα από ελικόπτερο. Εάν δεν τα καταφέρουν να φτάσουν σήμερα, διότι καταλαβαίνουμε και εμείς και εσείς ότι το χιόνι που θα πέσει επόμενες μέρες θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Άρα δεν κινδυνεύει η ζωή τους, απλά δεν έχουν τροφή. Ενώ βλέπω, ο Λάμπρο, ότι γενικά ο κόσμος, αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν κυκλοφορεί και στους δρόμους. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Δεν κυκλοφορεί, Κατερίνα. Κυκλοφορούν μόνο για τα απαραίτητα, να βγουν έξω να πάρουν τρόφιμα, εφόδια, να μπορούν να περάσουν τις μέρες. Εδώ γνωρίζουν από χιόνια, ξέρουν καλά τι τους περιμένει. Πάντως, όλοι μας λένε ότι αυτό το χιόνι είχαν πολλά χρόνια να το δουν και σίγουρα περιμένουν και αυτοί την επόμενη κακοκαιρία και νομίζω θα τους βρει πιο έτοιμους. Πάντως, ό,τι και να κάνεις, είναι τόσο πολύ το χιόνι που και τα σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο και δεν μπορούν να το μαζέψουν. Με φορτηγά έρχονται, το παίρνουν και τα ρίχνουν παρακάτω σε οικόπεδα. Βλέπεις, ακόμα και κάποια στενά δρομάκια έχουν μετά από 5-6 μέρες έχουν πολύ χιόνι και κάνουν την κατάσταση δύσκολη για όλους που βρίσκονται εδώ πέρα. Νομίζω όμως ότι η εικόνα από την άλλη, για να δούμε και την όμορφη πλευρά του νομίσματος, οι εικόνες που σας μεταφέρουμε είναι όμορφες, είναι εικόνες που μας θυμίζουν χειμώνα και είμαστε πραγματικά δίπλα στην Αθήνα. Σαφώς, αρκεί να μην δυσκολεύεται η καθημερινότητά τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λάμπρο. Παραμένουμε στα του καιρού. Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών έχει περιοριστεί στα νησιά του Αιγαίου αλλά και την Κρήτη. Η βελτίωση, ωστόσο, που θα δούμε είναι πρόσκαιρη, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από την Κυριακή το απόγευμα έρχεται νέο κύμα ψύχους. Ο αέρας βογκά στο μικρό λιμάνι των Αντικυθύρων και τα κύματα, τα οποία υψώνονται σαν βουνά, καταπίνουν αφρισμένα τον μόλο, υπογραμμίζοντας την απομόνωση που αισθάνονται οι κάτοικοι των νησιών της άγονης γραμμής όταν χαλάει ο καιρός. Λίγο ανατολικότερα, η κακοκαιρία συνεχίζει να ταλαιπωρεί από άκρη σε άκρη την Κρήτη. Τα Χανιά, το χαλάζι που έφθανε σε ορισμένες περιπτώσεις στο μέγεθος του Ρεβιθιού, έντισε στα λευκά όχι μόνο τις ορεινές περιοχές του νομού, αλλά και τις παραλίες. Στα Σφακιά έπεσε το ρεύμα και τα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ αναγκάστηκαν να ανοίξουν δρόμους μέσα στο χιόνι για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. 10 πόντους τόσοι, μπορείτε παραπάνω. Και χιονίζει και ρίχνει.
Θέμα με το χιόνι είχαν και οι πολίτες στα ορεινά του νομού Λασιθίου, ενώ στα παιδινά η καταρακτώδης βροχή οδήγησε για άλλη μία φορά στην υπερχείληση χυμάρων, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν χωράφια και δρόμοι. Ενώ σήμερα και αύριο ο καιρός ήταν γενικά βελτιωμένο σε όλη τη χώρα, αντίθετα, από την Κυριακή περιμένουμε σημαντική μεταβολή του καιρού, με πτώση της θερμοκρασίας της τάξης περίπου των 10 βαθμών Κελσίου στο διήμερο Δευτέρας και Τρίτης, δηλαδή από τους 15 θα φτάσουμε στους 5 περίπου βαθμούς στα υπηρετικά, και παράλληλα από την Κυριακή θα ξεκινήσουμε αρχικά με βροχές στα δυτικά τα βόρεια και βαθμία και στην υπόλοιπη χώρα. Καταιγίδες θα εκλωθούν στα νότια θαλάσσια τμήματα και θα αρχίσει σιγά σιγά να χιονίζει πρώτα στις ορεινές περιοχές και από το μεσημέρι και μετά βαθμία στα ημιορεινά της υπηρετικής Ελλάδος, καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και της βόρειας χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Στην Καριά του Δήμου Καμένων Βούρλων οι άνθρωποι περιμένουν το νέο κύμα κακοκαιρίας προσπαθώντας να ανασυγκροτηθούν. Σήμερα κάθισε καιρό λίγο. 1 μέτρο, 1,5 μέτρο, ξέρω πόσο ήταν. Εν τω μεταξύ, ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Sierra Leone και πλήρωμα 14 άτομα έμεινε ακυβέρνητο ανάμεσα στη Ρόδο και στην Κάρπαθο λόγω μηχανικής βλάβης και ο καπετάνιος ζήτησε τη συνδρομή ρημουλκού. Σπήρα που εξαπατούσε πολίτες με την μέθοδο των δίθεν τροχαίων εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η λία της σπήρας ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Η Ραλιό Λεπίδου τώρα θα μας πει περισσότερα για τη δράση αυτής της σπήρας, Ραλιό. Και ήδη, Κατερίνα, έχει ταυτοποιηθεί μία 44χρονη από τη Βουλγαρία και έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν και οι άλλοι τέσσερις της πείρας. Πώς δρούσαν αυτοί οι άνθρωποι από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα? Παίρνουν τηλέφωνα ανυποψίας τους πολίτες και λέγοντας πως είναι οι γιατροί και χρειάζονται χρήματα για να χειρουργήσουν συγγενικό τους πρόσωπο, οι πολίτες χωρίς δεύτερη σκέψη τους έδιναν τα χρήματα. Έτσι ξαφνικά, με αυτόν τον τρόπο, από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, 7 πολίτες έχουν πέσει θύματα και άλλοι 3 αποπειράθηκαν να τους εξαπατήσουν με αυτόν τον τρόπο. Η τελευταία ήταν τον Σεπτέμβριο, όπου και συνελήφθη 44χρονη, γιατί προσπάθησε να ξεγελάσει μια 69χρονη, όμως την είχαν αφήσει ελεύθερη. Στην συνέχεια, όμως, τα στοιχεία δέσαν μεταξύ τους και έτσι φτάσαν στα ίχνη τους. Έχει ήδη ο φάκελος δικογραφίας δοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ να σου πω ότι μέχρι σήμερα κατάφεραν να αποσπάσουν 56.400 ευρώ και κοσμήματα αξίας 180.000 ευρώ. Θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε, Ραλιό. Αργά χθες τη νύχτα, κυρίες και κύριοι, 2 αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις Φλόγες, στα Άνω Πετράλωνα. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς και τώρα οι αρχές ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη. Δυνατός θόρυβος, δηλαδή λέμε ξυστέμα, αφού ταρακουνηθήκαμε. Και βγήκαμε στο μπαλκόν και βλέπουμε άξαμε καπνό και φωτιά. Η ώρα είναι 2:30 τα μεσάνυχτα. Τα 2 γιοταχή που βρίσκονταν παρκαρισμένα στην οδό Κηφισοδότου φλέγονται και οι πυροσβέστες προσπαθούν με τις μάνικες να σβήσουν τη φωτιά η οποία έχει θεργέψει. Μπουμ! Έτρεμα μόνο που τα είδα. Τα κάψαν. Κρίμα ρε παιδί μου. Είναι φτωχός ανθρώποι. Κάνουν τη δουλειά τους για το όνομα του Θεού. Τις Φλόγες συνοδεύει πυκνός μαύρος καπνός. Παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής, η καταστροφή των οχημάτων είναι πλήρης και το μόνο παρήγορο είναι πως δεν υπάρχουν τραυματίες αφού τα αυτοκίνητα ήταν άδεια. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να εξακριβώσουν την αιτία της πυρκαγιάς και να διαπιστώσουν αν πρόκειται περί εμπρισμού. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο νεαρός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε και τεμάχησε τον ονό του πριν από λίγες μέρες στα Πετράλωνα. Η Άννα Λίτινα έχει το ρεπορτάζ. Εδώ και περίπου μία ώρα ο 20χρονος απολογείται στον 12ο ανακριτή. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να τον βάλουν σηκωτό μέσα στο κτίριο, καθώς ο κατηγορούμενος ήταν ιδιαίτερα επιθετικός. Ο νεαρός που κατηγορείται για τη δολοφονία του νονού του στα Πετράλωνα είχε πει στους αστυνομικούς πως έκανε ό,τι έκανε γιατί το θύμα ασκούσε βία στη μητέρα του. Μάλιστα, κατά το παρελθόν, είχε σκεφτεί και πάλι να τον σκοτώσει με ένα τσεκούρι. Για την ημέρα του φόνου, Κατερίνα, ισχυρίστηκε ότι τον σκότωσε με μπαλ την ώρα που κοιμόταν. Στη συνέχεια τον έβαλε σε 4 σακούλες και τον πέταξε στα σκουπίδια. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι εάν οι εισαγγελέας και ανακριτής θα τον προφυλακίσουν ή αν θα διατάξουν τον εγκλισμό του σε κάποιο ψυχιατρικό κατάστημα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αναλίτινα. Το Τζόκερ τώρα και οι θεατήχοι έκλεισαν το μάτι σε έναν υπερτυχερό από την Αλόνισο. Με ένα δελτίο που κόστησε μόλις 9,5 ευρώ, κέρδισε 9,2 εκατομμύρια ευρώ.
2.500 κάτοικοι είναι όλοι και όλοι στην Αλόνισο και από χθες το βράδυ ψάχνουν ανάμεσά τους να βρουν τον νέο πολυεκατομμυριούχο που τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Δεν ξέρουμε ποιες εξονέτησαν. Δεν έχουν τύχει σε εσάς. Όχι, όχι, άμα ήταν σε μένα δεν θα σας απαντούσα στο τηλέφωνο, θα ήμουν ταξίδι. Δεν έχει εμφανιστεί, ποιος είναι, δεν τον ξέρουμε. Τώρα το πρακτορείο βέβαια μπορεί να τον γνωρίζει ποιος είναι. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρω τώρα. Αν κάποιοι τον γνωρίζουν, αν έχει κάτι, ποιος είναι, πάντως εγώ δεν είμαι. Το χρυσό δελτίο στοίχησε μόλις 9,5 ευρώ και χάρισε στον υπερτυχερό της χρονιάς 9.200.000 λεφτά να φαν κικότες. Η ιδιοκτήτρια του πρακτορείου που παίχτηκε το χρυσό δελτίο μίλησε στο Star για τη στιγμή που έμαθε τα τυχερά μαντάτα και αποκάλυψε ποιος είναι ο άνθρωπος που κέρδισε 9.200.000 ευρώ. Συγχαρητήρια. Το γνωρίζω αυτόν που κέρδισε και θα περάσει κάποια στιγμή το πρακτορείο. Αλλά ανάγκη δεν τα ξέρω. Εδώ στον Αλόνισο δεν είμαστε και πλούσιοι. Εγώ καταρχήν είχα πει ότι αν είχα αυτό το δελτίο θα ήμουν με κεφαλικό, δεν ξέρω τι θα ήμουν. Δεν ξέρω γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δεν είναι 500.000 εκατομμύρια, είναι 9 εκατομμύρια. Νιώθω τυχερή, χαρούμενη γιατί έπεσε στην Αλόνισο σε μια τόσο μικρή κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπερτυχερός είναι άνθρωπος του μεροκάματου και μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί. Στην οικονομική επικαιρότητα τώρα, ξεκίνησαν για πρώτη φορά στη χώρα μας οι πληρωμές της κρατικής επιδότησης με σκοπό τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς εφαρμόζεται πρακτικά, θα μας πει η Κατερίνα Τσαμούρη. Σημαντική εξέλιξη, Κατερίνα, για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι πρώτες καταβολές κρατικής επιδότησης έγιναν ηλεκτρονικά την περασμένη Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου, προς 4 πολίτες που ρύθμισαν με ευνοϊκό τρόπο τις οφειλές τους με τις τράπεζες. Το ποσοστό επιδότησης της μηνιαίας δόσης του δανείου έφτασε στο 40-50%. Το Υπουργείο Οικονομικών, μάλιστα, προανήγγειλε ότι εντός του Ιανουαρίου θα πληρωθούν δεκάδες άλλες αντίστοιχες επιδοτήσεις προς δικαιούχους πολίτες που θέλουν να σώσουν το σπίτι τους. Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη. Το 2020 έκανε ποδαρικό με περισσότερες ηλεκτρονικές αποδείξεις, καθώς τέθηκε σε ισχύ το μέτρο των υποχρεωτικών πλέον συναλλαγών με πλαστικό χρήμα, ίσο με το 30% του πραγματικού μας εισοδήματος. Και σε αυτό το ρεπορτάζ η Κατερίνα Τσαμούρη. Ακόμα και τις τσίχλες σας από το περίπτερο πλέον θα πρέπει να αρχίσετε να συνηθίζετε να τις πληρώνετε με κάρτα. Και αυτό γιατί είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να κάνουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές ίσες με το 30% του ετήσιου πραγματικού μας εισοδήματος. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ θα πρέπει να καλύψει 3.000 ευρώ με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Κυρίως μετρητά πληρώνω, αλλά θα συνηθίσω. Αν τώρα ο φορολογούμενος δεν καλύψει όλο το ποσό με την κάρτα του, τότε θα έχει πέναλτι. Δηλαδή, αν αντί για 3.000 ευρώ καλύψει τα 2.000 ευρώ, τότε για το ακάλυπτο χιλιάρικο θα φορολογηθεί με συντελεστή 22%. Δηλαδή θα έχει ποινή 220 ευρώ. Προσπαθούμε. Τι παίρνετε με κάρτα? Σούπερ μάρκετ πάνε όλα. Το μέτρο ισχύει για ρούχα, παπούτσια, ποτά, έξοδα σούπερ μάρκετ, καφέ και εστιατόρια αλλά και μεταφορές. Εξαιρούνται μόνο οι πληρωμές για ενίκεια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του δημοσίου, αλλά και αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων. Ακόμα και εσένα πάρει να πας με κάρτα πληρώνεις πολύ εύκολα, εντάξει. Βενζίνη? Ναι, επίσης. Από το νέο καθεστώς εξαιρούνται πλήρως οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80%, οι δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, όσοι διαμένουν σε οικοευγηρίες ή ψυχιατρικό ίδρυμα, αλλά και φυλακισμένοι. Πανηγυρική ήταν φέτος η έναρξη του πρώτου συνεδρίου για το 2020 του χρηματιστηρίου της Αθήνας, που αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής κερδοφορίας με άνοδο 50%, αφήνοντας πίσω του Ρωσία και Κίνα. Κυβέρνηση προχωρά μπροστά με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα και μετριοπάθεια. Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν και πάλι στη Μέση Ανατολή. Το φυτίλι άναψε μετά την αμερικανική αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, από την οποία σκοτώθηκε ο πανίσχυρος Ιρανός στρατηγός Σουλεϊμανί. Η Τεχεράνη ορκίζεται εκδίκηση, ενώ η Ουάσιγκτον καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως στο Ιράκ. Φωτιά στη Μέση Ανατολή. Ο πανίσχυρος Ιρανός στρατηγός Σουλεϊμανί είναι νεκρός. Τώρα η Τεχεράνη απειλεί με αντίπεινα. Ραχβάρ Ενγκλάμπ παγιόμι σόδερ κιάμπατ. Και δάστε παλίδε χοντρό μπεχούνε ου βαντίγερ σουχαντό και χόντεσε γιατί σαπ. Ο Ντόναλτ Τραμπ του ιτάρει την αμερικανική σημαία. Οι πολίτες των ΗΠΑ καλούνται να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ.
Ο Κασέμ Σουλεϊμανί ήταν ο διοικητής της δύναμης Κούντστοφρόν της επανάστασης του Ιράν. Θεωρείται ο υποκινητής των βίων επεισοδίων πριν από λίγες μέρες έξω από την Αμερικανική πρεσβεία της Βαγδάτης. Μαζί με τον Σουλεϊμανί σκοτώθηκε και ο Αμπού Μαχντί Αλ-Μουχάντι, υπαρχηγός των φιλοϊρανικών δυνάμεων στο Ιράκ. Οι δύο άντρες επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο όταν χτυπήθηκε από αμερικανικό ντρόουν. Ο στρατηγός Σουλεϊμανί ανέπτυσε σχέδια επιθέσεων σε Αμερικανούς διπλωμάτες και στρατιώτες στο Ιράκ και ολόκληρη την περιοχή. Στους δρόμους Βαγδάτης, οι Ιρακινοί πανηγυρίζουν το θάνατο των Ιρανών στρατιωτικών, έχοντας απλώσει μια τεράστια σημαία της χώρας τους. Έκκληση για αυτοσυγκράτηση κάνουν προς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία και Βρετανία. Παράτολμο βήμα που θα αυξήσει τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών το φόνο του Ιρανού στρατηγού. Απόψε το βράδυ αναμένεται να σχηματιστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία, αφού υποβάλλει την παρέτησή του ο Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ. Ο Κωστής Βέιμος μας ενημερώνει τώρα. Κωστή. Μπαίνουμε έτσι, Κατερίνα, στην τελική ευθεία η οποία οδηγεί τη χώρα στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 12 Απριλίου. Στην υπηρεσιακή κυβέρνηση θα συμμετάσχουν και δύο υπουργοί από το ΒΜΕΡΟ της Αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα θα αναλάβουν το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός αναμένεται να οριστεί ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Όλιβερ Σπασόφσκι, στενός συνεργάτης του Ζόραν Ζάεφ και αντιπρόεδρος του κόμματός του. Όλα ξεκίνησαν, Κατερίνα, από την άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτεργάτη τη Γαλλία, η οποία δεν ήθελε να ξεκινήσουν οι ενταξιακές προστατεύσεις της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μία πρώην ανήλικη σκλάβα του σεξ που μπήκε στη φυλακή στα 16 της χρόνια επειδή σκότωσε έναν πελάτη, αποφυλακίστηκε υπό την πίεση της κοινής γνώμης μετά από 15 χρόνια. Τώρα δίνει μάχη για να μην περάσουν κι άλλα κορίτσια αυτά που πέρασε εκείνη. After the first time I was raped, sitting in the tub trying to get a scent off of me, and I'm thinking, why was I so stupid? Ήταν παιδί όταν μπήκε στη φυλακή στα 16. Πέρασε εκεί τη μισή ζωή της έως τώρα. 15 χρόνια μετά, γυναίκα πια, η Σιντόια Μπράουν είναι ξανά ελεύθερη. It's a blessing. It's literally a miracle. Ο Γολγοθάς άρχισε όταν ο βίαιος φίλος της την ανάγκασε να εκδίδεται έφηβη ακόμη. Ένα βράδυ πυροβόλησε και σκότωσε έναν 43χρονο πελάτη. Είπε ότι ήταν σε άμυνα. Ο εισαγγελέας την αποκάλεσε τυχοδιόκτρια, διότι το έσκασε με το πορτοφόλι και τα όπλα του θύματος. Δικάστηκε ως ενήλικη και καταδικάστηκε σε ισόβια για ανθρωποκτονία και ληστεία. The biggest thing was seeing how many people across the world. Ακτιβιστές, βουλευτές, σελέμπριτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τη Σιντόια. Ανάμεσά τους η Ριάννα και η Κιμ Καρντάσιαν. Οι φωνές τους εισακούστηκαν και η κοπέλα αποφυλακίστηκε. Τώρα δίνει συνεντεύξεις και μάχεται υπέρ των ανηλίκων που εξαναγκάζονται στην πορνεία. I've been able to help people, which is amazing. Young kids. Νιόπαντρη Σιντόια θα πρέπει να δίνει το παρόν στις αρχές για την επόμενη δεκαετία και να προσφέρει κοινωνική εργασία. Συναγερμό σήμανε το πρωί στη Γαλλία όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ στο δημαρχείο της πόλης Ντρό. Η Μαρία Δεναξά είναι κοντά μας μέσω Skype και θα μας πεις, Μαρία, τι ακριβώς συνέβη. Καλή χρονιά, Κατερίνα. Με όχι τόσο καλές ειδήσεις ξεκινάει η νέα χρονιά εδώ στη Γαλλία. Λίγο μετά τις 10 το πρωί, ένοπλος μπήκε στο δημαρχείο της πόλης Ντρε, πήγε στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή και τον πυροβόλησε. Συγκεκριμένα τον πυροβόλησε μία φορά και στη συνέχεια ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Το θύμα, αν και έχασε πάρα πολύ αίμα μέχρι να φτάσουν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο η ζωή του δεν κινδυνεύει σύμφωνα με τις αρχές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο άντρες είχαν διαφορές γύρω από μία ιδιωτική υπόθεση. Τώρα, με πυροβολισμούς μπήκε η νέα χρονιά και στο Μομπελιέ, στην Νότιο Γαλλία. Εκεί δύο συμμορίες χθες το βράδυ αντάλλαξαν πυροβολισμούς με όπλα Καλάσνικοφ, τρομοκρατώντας την πόλη. Ακούμε τους πυροβολισμούς, Κατερίνα. Mm-hmm. Ακούγοντάς τους, κανείς νομίζει πως βρίσκεται πραγματικά σε εμπόλεμη ζώνη. Η αστυνομία έκανε πάρα πολύ ώρα, μάλιστα, να παρέμβει, καθώς υπήρχε φόβος για ανθρώπινες απώλειες. Στην ίδια πόλη, όπως και σε πολλές άλλες, χθες, πρώτη μέρα του χρόνου, Κατερίνα, θα πρέπει να πούμε πως πυροβολήθηκαν και πάρα πολλά αυτοκίνητα από συμμορίες. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν και η προηγούμενη επίθεση είναι μεταξύ συμμοριών. Στο Μομπελιέ. Και η προηγούμενη
Και η επίθεση που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας είναι από συμμορίες, ναι. Αντάλλαξαν πυροβολισμούς με Καλάσνικοφ, όπως σου είπα προηγουμένως, τρομοκρατώντας την πόλη, και η αστυνομία είχαν πάρα πολύ ώρα να παρέμβει, γιατί φοβήθηκε ότι θα υπήρχαν ανθρώπινες απώλειες, Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Δεναξά. Ένα κοριτσάκι μόλις ενός έτους τρελαίνει τους χρήστες του διαδικτύου. Με τι? Με τις επιδόσεις της στο snowboard. Η μικρή Μαέβε είναι μόλις ενός έτους. Κινείται όμως πάνω στο χιόνι με την άνεση βετεράνου snowboarder. Κι όμως είναι η πρώτη της φορά. Και μάμα! Και μάμα! Η χαριτωμένη μικρή από το Salt Lake της Γιούτα βρέθηκε στα χιόνια μαζί με τον μπαμπά, τη μαμά και τον αδελφό της. Έβαλε την τυρκουάζ στο λίτι, στο κράνος και τα ροζ γαντάκια της και ξεκίνησε. Πριν όμως έκανε high five πρώτα με τον μεγαλύτερο αδελφό της, Τζόνι, και ύστερα με τους γονείς της. Στη συνέχεια κατάφερε να σταθεί πάνω στη σανίδα με την πρώτη, χωρίς να χρειαστεί καμιά βοήθεια. Το βίντεο τραβήχτηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα και έχει ήδη 50.000 χτυπήματα. Πίσω στα δικά μας και πάλι στο μάτι έβαλε μια γυναίκα χρήματα στο γυροκομείο της Λαμίας. Περισσότερες λεπτομέρειες από την Τασούλα Παπα-Νικολάου. Η γυναίκα μπήκε παραμονή πρωτοχρονιάς στο ραχούτιο γυροκομείο της Λαμίας και άρπαξε τα χρήματα από την τσάντα μιας γυναίκας. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία που την εντόπισε λίγη ώρα αργότερα. Πρόκειται για μια 38χρονη. Μάλιστα, βρήκανε πάνω της και τα χρήματα που είχε πάρει και τα επέστρεψαν στη γυναίκα από την οποία τα είχε κλέψει. Στη Μόρια, μετανάστες λαιλάτισαν και έκαψαν σπίτι που ήταν εγκαταλειμμένο. Όπως αναφέρει το lesbospost.gr, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, δεν κινδύνευσαν γειτονικά σπίτια. Στο σημείο έφτασε αμέσως και ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος ανέβασε και τις σχετικές φωτογραφίες από την οικία, σχολιάζοντας με τη φράση «Η Μόρια καίγεται». Στην Καβάλα, οι τρεις προφυλακισμένοι για την υπόθεση της κλοπής των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσαν προσφυγή κατά της προσωρινής τους κράτησης. Σύμφωνα με το kavala.gr, ζητούν την επανεξέταση της προσωρινής κράτησής τους. Οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στην υπόθεση, με τον τρίτο να αρνείται κάθε συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε σωφρονιστικά καταστήματα σε Κομοτηνή, Νιγρήτα και Θεσσαλονίκη. Μόλις ένας στους 20 επιβάτες πληρώνει εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην αυτοψία του Άρη Λάμπου θα δείτε πως οι τζαμπατζίδες καταφέρνουν να επιβιβάζονται δωρεάν παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου Μεταφορών να αυξηθούν οι έλεγχοι. Ο νεαρός με τη λαχανή κουκούλα προσπαθεί να περάσει πίσω από την κυρία που χτυπάει το εισιτήριο στον ηλεκτρικό της Κηφισιάς. Δεν τα καταφέρνει. Περιμένει λίγο. Μια άλλη κυρία περνάει και ο νεαρός βρίσκει την ευκαιρία, σπρώχνει τις μπάρες και μπαίνει τσάμπα. Και δεν είναι ο μόνος. Έχει τύχει να μπείτε χωρίς εισιτήριο? Ναι, έχει τύχει. Δεν είχα προλάβει να κάνω ανανέωση στην κάρτα μου. Δεν χρησιμοποιούν καθόλου εισιτήρια γενικότερα. Προσπαθούν να περνάνε πίσω από κάποιους άλλους. Πολλοί κόσμος επιλέγει όταν έρχεται το λεωφορείο να μπαίνει από τη μεσαία πόρτα. Και κατά αυτόν τον τρόπο δεν τον ελέγχει κανείς και έτσι δεν χτυπάνε εισιτήριο. Στον ηλεκτρικό πηδάνε κάγκελα. Εδώ μπαίνουν χωρίς να δώσουν καμία σημασία. Και άμα τους μιλήσουμε εμείς, μας λένε ότι δεν έχουμε δικαιοδοσία και δεν μας δίνει σημασία καμία. Έλεγχοι πάντως γίνονται και μάλιστα περισσότεροι. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 340.958 έλεγχοι σε τρένα, λεωφορεία και τρόλεϊ. Αύξηση δηλαδή 34% σε σχέση με το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, επιβλήθηκαν 6.911 πρόστιμα, 6,5% περισσότερα από τον προηγούμενο μήνα. Παρ' όλα αυτά, μόλις ο ένας στους 20 χτυπάει εισιτήριο στα λεωφορεία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του οργανισμού. Την τελευταία βάρδια που έκανα, μπήκαν γύρω σε 150 άτομα και χτύπησαν γύρω σε 40 άτομα. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους εργαζόμενους στα λεωφορεία, είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετοί ελεγκτές. Ενώ στο μετρό ότι οι μπάρες δεν κλείνουν γρήγορα. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, δεν υπάρχει διαδικασία κάλυψης αυτών των εργαζομένων που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Το Υπουργείο Μεταφορών βρίσκεται σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΑΣΑ ώστε να αυξηθούν οι ελεγκτές. Παράλληλα, ενεργοποιείται η συνεργασία με την Ελλάς, ώστε η παρουσία αστυνομικών στους σταθμούς του μετρό να αποτρέπει τους λαθρεπιβάτες. Συνολικά, υπάρχουν 95 ελεγκτές για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Δύσκολες ήταν οι φετινές γιορτές για την οικογένεια της Νίνας, του κοριτσιού που έχασε τη ζωή του στο Λούνα Πάρκ στον Αλμυρό Βόλου. Η μητέρα του παιδιού με δάκρυα στα μάτια μίλησε στην Τασούλα Παπα-Νικολάου. Στο
Στο σπίτι της Νίνας δεν στόλισαν δέντρο, δεν γιόρτασαν. Ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τη Σεραϊνά τους, όπως τη βάφτισαν. Ο θρήνος δεν έχει σταματήσει. Τι γιορτές να κάνουμε χωρίς το κορίτσι μας. Και η απουσία έφυγε. Καμιά φορά την άλλη μου την κόρη τη φωνάζει στη Σεραϊνά. 13 χρονών, είναι 75, για πάλι την αδίκη. Να μπαίνει μέσα και να δίνει ζωή στο σπίτι. Όλες τις μέρες δύσκολες, αλλά και αυτές ακόμα πιο πολύ. Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι έχει φύγει κομμάτι από πάνω μου. Ότι έχει φύγει από το σώμα μου κομμάτι. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΤΑΡ, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων παραδόθηκε στις αρχές. Φταίνε ο χειριστής και η υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει. Αναφέρει μάλιστα ότι η μαθήτρια έφυγε πάνω από τη θέση της. Η εισαγγελία του Βόλου θα εξετάσει τώρα όλα τα στοιχεία προκειμένου να τιμωρηθούν όσοι φταίνε για το χαμό της 13χρονης. Και ο εμπειρογνώμονας που έβγαλε είναι ότι το μηχάνημα φταίει. Γιατί του είχαν δηλώσει 15 ύπων και ήταν 123,6. Και ήταν τιμητισμένος ο χειριστής. Αν δεν του σταματούσε κάποιος άνθρωπος, θα φεύγαινε κι άλλα παιδιά. Δεν του σταμάτησε ο χειριστής. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο της διερεύνησης των συνθηκών του τραγικού θανάτου της 13χρονης μικρής από τον Αλμυρό Βόλου. Οι πραγματογνώμονες έχουν καταθέσει το πόρισμά τους. Οι υπεύθυνοι του Λούνα Πάρκ ως ύποπτοι θα καταθέσουν εγγράφως τις εξηγήσεις τους και μετά θα ακολουθήσουν οι ποινικές διώξεις. Η οικογένεια ζητά δικαίωση. Η μητέρα της, όπως μας είπε, έχει μόνο μία ευχή για το 2020. Να υπάρχει υγεία. Ο προηγούμενος χρόνος της πήρε ό,τι πολυτιμότερο είχε. Το κορίτσι της. Να αλλάξουμε κλίμα, γιατί οι μέρες γιορτινές, δύο άλλα παιδάκια δίνουν τη δική τους μάχη σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Ο Παναγιώτης Ραφαήλ είναι στη Βοστόνη και η 8χρονη Αλεξία στη Γερμανία. Ο πατέρας της Αλεξίας, Λουκάς Αμαρτζής, μίλησε στο ΣΤΑΡ για το πώς πέρασε η οικογένεια την πρωτοχρονιά. Πώς περάσατε την πρωτοχρονιά? Εδώ πέρα, ήσυχα. Εδώ μέσα κέντρο είμαστε. Το κοριτσάκι μας, τα παιδιά μου, τα άλλα όλα, όλοι μαζί. Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την οικογένεια Σαμαρτζή στο πλευρό της Αλεξίας. Τα δύο μεγαλύτερα αδελφάκια της έφτασαν στις 23 Δεκεμβρίου στο κέντρο αποκατάστασης στο Αμβούργο και, όπως μας λέει ο πατέρας τους, προσπάθησαν να κάνουν την αδελφούλα τους ευτυχισμένη. Τις δίνουν κουράγια και λένε συνέχεια θα γίνεις καλά, θα δίνει τον αγώνα της. Το κοριτσάκι μας πέρα, θα γίνει καλά το κοριτσάκι μας τώρα. Η Αλεξία παλεύει εδώ και 9 μήνες από τότε που χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα ανήμερα του Πάσχα. Στο κέντρο αποκατάστασης της Γερμανίας θα μείνει μέχρι και το Πάσχα και υποβάλλεται καθημερινά σε ειδικές θεραπείες. Ο πατέρας θα φύγει σε λίγες μέρες για τη Θήβα, καθώς τα άλλα δύο παιδιά θα πρέπει να γυρίσουν στο σχολείο. Σε μια άλλη γωνιά της γης, στη Βοστόνη, ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ αναρρώνει και ήδη, όπως λένε οι γονείς του, με βίντεο που ανήρτησαν στο Facebook, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Το παιδί πηγαίνει πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Έχουμε ένα μήνα εδώ που έχει λάβει τη γονιδιακή και έχουμε δει πολύ μεγάλη βελτίωση. Κουνάει χεράκια, κουνάει ποδαράκια, κάθεται, παίζει με τα παιχνιδάκια του. Είναι απίστευτη η εξέλιξή του. Πανευτυχής και η μαμά του Ρία που βλέπει το γιο της πιο δυνατό. Έχει γίνει περισσότερο αυτόνομος ο Παναγιωτάκης μας. Χαιρόμαστε που τον βλέπουμε να παίζει μόνος του περισσότερη ώρα. Είναι πιο πολύ, έχει πιο πολύ εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του πλέον. Κάθε μέρα γίνεται πιο δυνατός. Να πούμε στους γονείς που τα παιδάκια τους έχουν κάποιο πρόβλημα να έχουν πίστη, γιατί υπάρχει θεραπεία για πολλές παθήσεις πλέον. Μακρύς ο δρόμος και για τα δύο παιδάκια, όμως είναι φωτεινά παραδείγματα δύναμης και ελπίδας. Σ' άλλο στο Hollywood, ηθοποιός η οποία συμμετείχε στην ταινία Captain America συνελήφθη για το φόνο της μητέρας της. Η Πατρίτσια Φιτζέραλντ βρέθηκε θανάσιμα αχαιρωμένη στο σπίτι της σε ηλικία 68 ετών. Η κόρη της Μόνη, ηθοποιός του πρώτου Captain America, οδηγήθηκε ελαφρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. 11 μέρες μετά συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Το δικαστήριο της όρισε εγγύηση 500.000 δολαρίων. Η υπόθεση συγκλονίζει το Hollywood. Εκτός από ηθοποιός, η Φιτζέραλντ είναι σκηνοθέτης και παραγωγός. Ο μικρός ρόλος στην πρώτη ταινία Captain America της Marvel την έκανε ευρύτερα γνωστή. Στα social media, ωστόσο, είχε εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα.
Ένα βίντεο που κάνει το Ice Bucket Challenge πριν από 6 χρόνια είναι το τελευταίο που βρίσκει κανείς στη σελίδα της. Ο θείος της κατηγορουμένης και αδερφός του θύματος είναι ο μόνος που μίλησε για την υπόθεση, λέγοντας ότι η μητέρα της, Μόλι, ήταν έτοιμη να επιστρέψει μόνιμα στο Κάνσας από το Χιούστον όπου ζούσε. Δεν γνωρίζει όμως τι συνέβη μεταξύ μάνας και κόρης το μοιραίο βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κοντά μου στο στούντιο, Θοδωρή Ζαρμακούπη. Χρόνια πολλά, Θοδωρή, δεν τα έχουμε πει μαζί τηλεοπτικά. Καλή χρονιά, Κατερίνα. Τι γίνεται, επιστρέφουν οι αθλητές μας στη δράση, οι ποδοσφαιριστές μας. Ενώ την περίοδο των εορτών δεν έχουμε αγώνες. Στην Ελλάδα. Εκτός του εξωτερικού υπάρχουν αρκετά σημαντικές διοργανώσεις που συνεχίζονται, κυρίως στην Αγγλία. Και στην Ελλάδα όμως αρχίζει το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Ήταν να μην αρχίσει, πήραν την απόφασή τους πίσω για αποχή οι διαιτητές. Οπότε θα παίξουν κανονικά οι ομάδες μας. Έχουμε δύο ντέρμπι, το ένα είναι και κλεισμένο των θυρών. Παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Κυριακή. Και αύριο ξεκινάει η αγωνιστική δράση με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο θα είναι το αντίστοιχο, το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, για να πούμε έτσι. Πάρα πολύ ωραία, να τα δούμε αναλυτικά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε στο μπάσκετ. Με εντός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσέ άρχισε το 2020 ο Ολυμπιακός, που βλέπει το στόχο της πρόκρισης στα play-offs να απομακρύνεται. Η θετική στιγμή της βραδιάς πάντως ήταν για τον Βασίλη Σπανούλη, που είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ της Ευρωλίγκα. Απόψε στις 7 ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο έργο κόντρα στην ΤΖΕΣΚΑ στη Ρωσία. Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αυτό που θα ήθελε, αφού έχασε με 96-87 από τη Φενέρ στο ΣΕΦ και πλέον με 6 νίκες και 11 ήττες έχει μείνει αρκετά πίσω στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα play-offs της διοργάνωσης. Η τουρκική ομάδα κυριάρχησε σε όλο το παιχνίδι, κυρίως χάρη στην εκπληκτική της ευστοχία στα τρίποντα στο πρώτο μέρος, και ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν και μείωσε στους 4 πόντους τη διαφορά. Εκεί όμως η Φενέρ ξέφυγε πάλι, με ηγέτη χθες τον Ντεκολό, και πήρε τελικά την νίκη. Ο Γάλλος ήταν ο κορυφαίος στο αγώνα με τους 32 πόντους που πέτυχε, ενώ διψήφιος για τους Τούρκους ήταν και ο Σλούκας με 14. Από τον Ολυμπιακό πρώτη σκόρερ ο Πρίντεζης και ο Σπανούλης με 14, αλλά για τον Γκιλ Μπιλ αυτή η πόντη είναι ιστορική, αφού πέρασε τον Ναβάρο και βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση των σκόρερς στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Και το έκανε με τον γνωστό τρόπο, τρίποντο και αποθέωση. Να περάσουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά εκτός Ελλάδος, η Λίβερπουλ μπήκε στο νέο έτος όπως ακριβώς τελείωσε το προηγούμενο. Με μία ακόμη νίκη στην Premier League, αυτή τη φορά επί τη Sheffield United με 2-0, και όλα δείχνουν ότι το 2020 είναι η χρονιά που θα στεφθεί πρωταθλήτρια μετά από δεκαετίες. Αυτή ήταν η 11η σερή νίκη της Λίβερπουλ στο αγγλικό πρωτάθλημα, που φέτος πολύ δύσκολα θα της φύγει από τα χέρια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.30 με την Ιωάννα Βάσου. Αναλυτικά ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8:10 με τη Μάρα Ζαχαρέα. Δείτε τώρα το Shopping Star. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλώς σας απόγευμα.